6 Μαρτίου σήμερα, πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ένα θέμα, ένα φαινόμενο, το οποίο κατά πολλούς τίνει να λάβει διαστάσεις και έχει λάβει διαστάσεις ανησυχητικές. Το θέμα είναι και το θετικό είναι ότι πλέον από τη μία στόματα ανοίγουν, μιλούν, από την άλλη υπάρχουν δομές πραγματικά που έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους οι υπεύθυνοι προκειμένου να υποδεχτούν αυτές τις καταγγελίες και να αντιμετωπίσουν με τη δέουσα προσοχή παιδιά, εφήβους που αντιμετωπίζουν και έχουν αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Και από την άλλη βέβαια και εμείς οι δημοσιογράφοι πραγματικά έχουμε βοηθήσει αρκετά και έχουμε φέρει όσο μπορούμε και κρατάμε όσο μπορούμε το θέμα στο προσκήνιο. Πάμε ευθύς αμέσως. Γιατί υπάρχει ένα γκράφιτι, δημιουργήθηκε ένα γκράφιτι, για κοιτάξτε λίγο, ένα γκράφιτι μαθητών, μια δημιουργία μαθητών στο δεύτερο γυμνάσιο Κισάμου με αφορμή την σημερινή πανελλήνια ημέρα. Τα παιδιά τι είπαν, θα δούμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Πάμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Πάμε να αποτελέσουμε μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας που έχει ξεκινήσει προκειμένου από τη μία να πούμε όχι και από την άλλη να σταθούμε σε παιδιά πραγματικά, συμμαθητές μας, συνομιλίκους μας που χρειάζονται τη στήριξή μας. Πάμε στην κυρία Αθανασία Τέλιου, εκπαιδευτικός στο δεύτερο γυμνάσιο Κισάμου, να την ευχαριστήσω και να την καλησπερίσω. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιωτόπουλη για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Και βέβαια είστε υπεύθυνη ομάδας διαμεσολάβησης, σωστά? Ναι, ναι. Υπεύθυνη ομάδας διαμεσολάβησης μαζί με τη σύμμετη συνάδελφο την κυρία Μαρία Κλίμη, ναι, η οποία έχει αναλάβει την άλφα τάξη και εγώ τη γάμα. Είναι μια διεργασία αυτή που ξεκίνησε στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ουσιαστικά μαθητές και μαθήτριες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ένα ρόλο κοινωνικό στο σχολείο, ναι, από παρατηρητές να γίνουν συμπαραστάτες των συμμαθητών τους. Περνάνε μία εκπαίδευση 12 ωρών, έτσι ώστε να μπορούν με έναν τρόπο ειρηνικό και δημοκρατικό να συντονίζουν έναν διάλογο ανάμεσα σε δύο συμμαθητές ή συμμαθήτριες που τσακώθηκαν στο σχολείο. Οπότε είναι ένας τρόπος η διαχείριση της σύγκρουσης να γίνεται από τα ίδια τα παιδιά, ναι, και να περιορίσουμε εμείς τον ρόλο μας σταδιακά ως εκπαιδευτικοί που επιβάλλουν ποινές, ως εκπαιδευτικοί απορία, που ουσιαστικά αναλαμβάνουν ένα ρόλο δικαστή. Το βασικό, ναι, συμπέρασμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία ποιο είναι? Ότι η λύση είναι ο σεβασμός, ο διάλογος, η κατανόηση και η ενσυναίσθηση. Το κατανοούν σιγά σιγά τα παιδιά, μαθητές γυμνασίου, ανήλικοι, έφηβοι, το κατανοούν. Το κατανοούν τα παιδιά καλύτερα από εμάς και αυτό είναι πολύ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναφορικά με το γκράφιτι, για πείτε μας λίγο, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία? Λοιπόν, αυτή είναι μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες από όλα τα σχολεία του Δήμου Κισάμου. Ναι. Οπότε έγινε μια σύμπραξη με το δικό μας το γυμνάσιο. Μέλη από την ομάδα διαμεσολάβησης του δικού μας σχολείου ετοίμασαν ένα βίντεο κλιπ. Τα παιδιά ετοίμασαν τον γκράφιτι αυτής της ομάδας Kiss Kissamo Social Spot. Οπότε ταιριάξαμε αυτά τα δύο, ας πούμε, καλλιτεχνικά πονήματα των παιδιών και ετοιμάσαμε αυτό το παράγωγο, το οποίο το στείλαμε στο χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Δεν είμαστε μόνο εμείς που κάναμε δράση. Είναι οι συναδέλφοι της Ρίτα Ροβιθάκη και Ελευθερία Καλοκύρη, που δούλεψαν με τα τμήματα της Α και της Β με βιωματικά εργαστήρια και δημιουργία πόστερ. Είναι η Χριστίνα Γιαναστασίου, η θεατρολόγος του σχολείου, που δούλεψε με θεατρική ομάδα για την κακοποίηση και τον εκφοβισμό και ανέβασε και αυτή ένα θεατρικό δρόμενο στο site του Χαμόγελου του Παιδιού. Ναι. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται κάτω από την ομπρέλα της διευθυντριάς μας, γιατί έχει πολύ μεγάλο ρόλο και η ηγεσία του σχολείου να αγκαλιάζει αυτές τις ενέργειες, ας πούμε, δημοκρατίας και ειρηνικής συνύπαρξης, η κυρία Τόνια Μαζοκοπάκη. Οπότε θέλω να πω ότι η λέξη κλειδί για όλα είναι η λέξη ομάδα. Μάλιστα. Των παιδιών που συνεπάρχουν, ομάδα εκπαιδευτικών που συνεργάζονται. Κυρία Τέλιο, όσο περισσότερο περιεκτικά μπορείτε, το κεντρικό μήνυμα της σημερινής ημέρας, αναφέρουμε στην πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού, ποιο είναι, ποιο πρέπει να είναι, τι θέλετε να πείτε στους τηλεθεατές μας? Να εξαλειφθεί η ανάγκη να γιορτάζουμε αυτή τη μέρα. Να μπορούμε πολύ μέσα σημαντικό στα σχολιά μας να δημιουργούμε υψέλες ειρηνικής συνύπαρξης και επικοινωνίας. Αυτά τα ίδια τα παιδιά που νοιάζονται για το διπλανό τους αύριο μεθαύριο να ενεργοποιούνται και κοινωνικά και τελικά να την ξεχνάμε την 6η Μαρτίου. Να μην χρειάζεται να την αναφέρετε ούτε εσείς ούτε εμείς.
Την καλησπέρα μας, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.